Ο Σάββας Κουρεπίνης είναι ψαράς από τη Λέρο. Εδώ και μερικούς μήνες σώζει ζωές μεταναστών και προσφύγων στη Μεσόγειο. Στη Λέρο τι έχεις πίσω σου, τι έχεις αφήσει? Γυναίκα, παιδί, μάνα μου, πατέρα μου, τα αδέρφια μου. Όλα είναι πίσω εκεί πέρα, με περιμένουν. Ο 32χρονος ψαράς εργάζεται σε ισπανική μη κυβερνητική οργάνωση και σήμερα μας μιλάει για τις ζωές που επιπλέουν δίπλα στο θάνατο. Ασχολούμαι επαγγελματικά με τη διάσωση στην Κεντρική Μεσόγειο. Ξεκίνησα να δουλεύω με τους γιατρούς χωρίς σύνορα και μετά κατατάχθηκα στην Προακτίβα Οπενάν. Διασωστική ομάδα, ξεκίνησε στη Λέσβο και τώρα επιχειρούμε στην Κεντρική Μεσόγειο με μετανάστες. Εάν κρατήσεις την αγγλική ορολογία, λέει lifeguard, που σημαίνει φύλακα ζωής. Ουσιαστικά δηλαδή σώζει ζωές. Ουσιαστικά σώζουμε ζωές, ναι. Σώζουμε ζωές. Δεν υπάρχει θρησκεία, υπάρχει ο άνθρωπος. Πόσες ζωές έχεις σώσει? Πού να σου πω τώρα. Τελευταία φορά που μας δώσανε στατιστικά είναι πάνω από 16.000 άνθρωποι. Είναι λογικό όταν μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία να βλέπεις και γύρω στο θάνατο, δεν είναι? Πολύ θάνατος. Δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει και δεν ξέρεις την περίπτωση θα συναντήσεις. Παντού υπάρχει ο θάνατος. Υπάρχει εδώ στη στεριά ο προχωράς. Φαντάζομαι στη θάλασσα που δεν επιπλέεις. Έχει βάρκες που έχει νεκρούς. Έχει βάρκες που δεν έχει νεκρούς. Εμείς επιχειρούμε με φουσκωτά σκάφη. Είναι Ζόντιακ 8,5-9 μέτρα. Πηγαίνουμε, βρίσκουμε καταρχήν που είναι τα σκάφη. Πηγαίνουμε, δίνουμε σωσίβια και κάνουμε μεταφορά στο δικό μας σκάφος. Μετά μιλάμε με Ιταλία και δίνουμε τους ανθρώπους σε πολεμικά, σε νατοϊκά πολεμικά ή στην Ιταλική ακτοφυλακή. Η δυσκολία της επιχείρησης εξαρτάται από τον καιρό? Το 75% από τον καιρό. Το άλλο 25% από την κατάσταση της βάρκας. Εσένα τι σου έχει μείνει πιο έντονα χαραγμένο στη μνήμη σου από αυτά που έχεις ζήσει? Γιατί έχεις ζήσει πολλά και έντονα. Τώρα τι, εγκυμοσύνη να γεννάει μπροστά σου, πάρα πολλά, δεν μπορείς να πεις κάτι συγκεκριμένο. Ο χρόνος είναι μεγάλος που είμαι εκεί και πάρα πολλά, πάρα πολλά. Είναι από νεκρούς, από χαρά, από ό,τι θες να σου πω. Είστε αυτό που λέμε ήρωες καθημερινότητας, ήρωες της διπλανής πόρτας προφανώς. Ήρωες δεν είμαστε. Είμαστε ανθρώποι που σώζουν ανθρώπους. Αυτό είμαστε. Ήρωες δεν είμαστε. Ήρωες είναι άλλοι. Εμείς είμαστε απλοί άνθρωποι. Αυτό είμαστε. Σου έχει συμβεί στο τέλος της ημέρας να πεις αυτόν θα μπορούσα να τον είχα σώσει? Κρίμα που έφυγε, κρίμα που χάθηκε. Δεν το κάνουμε αυτό. Γιατί? Γιατί εάν το κάνω αυτό, αλλάζει η ψυχολογία. Αρχίζει να σκέφτεσαι διαφορετικά. Λέμε τέλειωσε η μέρα. Σώσαμε έναν, σώσαμε 10. Αυτό είναι, προχωράμε. Αυτοί οι άνθρωποι ταξιδεύουν φαντάσου 6 μήνες, 8 μήνες, 1 χρόνο. Γκάνα, Αιθιοπία, από όπου φανταστείς. Οι κίνδυνοι που διαθέτουν είναι πρώτον να πουληθούν σκλάβοι οργάνων. Να μένουν σε ένα σπίτι και να κάνουν το σκλάβο. Είναι πάρα πολύ, έχει πολλούς κινδύνους. Μέχρι να πνιγούν στα μισά νερά, στη μισή απόσταση. Πληρώνουν για να μπουν μέσα στη... Εννοείται. Τι ποσά? Ξεκινάνε, εξαρτάται το σκάφος, την ποιότητα, ξεκινάει από 300 μέχρι 1.000 ευρώ για να μπουν μέσα σε ένα τέτοιο σκάφος. Και χωρίς να γνωρίζουν και το μέλλον τους. Τίποτα δεν γνωρίζουν. Απλά τους λένε ότι θα περάσεις απέναντι, κοίτα τα φώτα και παίρνας απέναντι. Αυτό, χωρίς να ξέρουν απόσταση. Κλείνοντας, θέλω να μου πεις ποιο είναι το συναίσθημα. Χαρά που κάνω αυτή τη δουλειά και θλίψη από την άλλη που βλέπω όλα αυτά.